Πρεμιέρα χθες και των θερινών εκπτώσεων που θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 31 Αυγούστου. Για την Κυριακή 16 Ιουλίου δεν ξέρω τι θα γίνει με τα καταστήματα που θα είναι ανοιχτά και που δεν θα είναι ανοιχτά. Θα ρωτήσω τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Κουμαντάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα και σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Ξεκινάμε, ναι, την εκπτωτική περίοδο, μια και κάνατε το σχολιασμό αυτό. Περιμένουμε και στο Ηράκλειο και σε όλες τις αγορές της Κρήτης, περιμένουμε αυτές τις εκλογές, αυτή την εκπτωτική περίοδο. Είχαμε επηρεαστεί πάρα πολύ, οι αγορές ήταν πιεσμένες τελευταίους μήνες. Πολλούς παράγοντες είχαν δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα και που ένας βασικός παράγων είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στη ρευστότητα της κοινωνίας, γι' αυτό καταγράφεται στις αγορές. Οι εκλογές είχαν επηρεάσει, αυτές οι δύο απανωτές εκλογές είχαν επηρεάσει σαφέστατα τις αγορές και όλα αυτά ήταν ένα μείγμα, ας πούμε, αρνητικών συνθήκων. Έχουμε την ελπίδα και προσδοκούμε ότι μέσα από αυτή τη μεγάλη εκπτωτική περίοδο θα έχουμε μια καλύτερη συνεργασία με την κοινωνία, με τα νοικοκυριά, με τους πολίτες. Η εκπτωτική αυτή περίοδος θα είναι έντονα δυναμική από τη μεριά του λιανικού εμπορίου. Θα είναι εξ αρχής μεγάλες εκπτώσεις. Χρειαζόμαστε την βοήθεια και τη συνεργασία των πολιτών και την κοινωνία. Θα προτρέψουμε τους πολίτες να έρθουν στις αγορές, να καλύψουν οι ανάγκες που θέλουν να καλύψουν, να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις και των επιχειρήσεων που είναι το κύτταρο των τόπιων οικονομιών, που το χρειάζονται και η οικονομία, το χρειάζονται και οι αγορές, το χρειάζονται όλοι. Όλη είναι αυτή η συνεργασία, όλη καλή είναι αυτή η συνεργασία και θετική για όλους. Και επιπλέον, εμείς επειδή στηρίζουμε την νομιμότητα, λέμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και όρους που ορίζουν τις εκπτώσεις για νόμου και προτρέπουμε τους καταναλωτές να παρακολουθούν αυτές τους όρους, να παρακολουθούν τα νόμιμα πράγματα και τις νόμιμες επιχειρήσεις και με αυτές να συνεργαστούν. Είναι για μας μια προτροπή, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε πάντα οι αγορές της Κρήτης να είναι πραγματικά μέσα στην κατεύθυνση της νομιμότητας. Μα ούτως ή άλλως είναι γνωστή και η θέση σας σαν Εμπορικός Σύλλογος και σαν ΟΕΣΚ και οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με το παραεμπόριο, με ό,τι έχει να κάνει με εκείνο τον ανταγωνισμό, τον αθέμητο ανταγωνισμό που πάει πίσω τις τοπικές τις επιχειρήσεις. Ρώτησα και κάτι άλλο. Κυριακή 16 Ιουλίου, κύριε Κουμαντάκη, τελικά θα είναι τα καταστήματα ανοιχτά σε όλη τη χώρα ή υπάρχει μια διαφορετική γραμμή στο Ηράκλειο και στην Κρήτη? Όχι, δεν υπάρχει καμία γραμμή. Προαιρετικά όσες επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα και τη διάθεση ας το κάνουν. Ο νόμος τους δίνει τη δυνατότητα αυτή και να δούμε. Πάντως σε όλη την Κρήτη όσες επιχειρήσεις έχουν τη διάθεση θα είναι ανοιχτά για να καλύψουν ανάγκες των πολιτών. Μάλιστα. Έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Ωραία. Προαιρετικά ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 16 του μήνα και στην Κρήτη. Κρατάω αυτή την πληροφορία. Τώρα, επειδή από την αρχή μιλήσατε για την έλλειψη της ρευστότητας, για την ελπίδα που δίνουν οι εκπτώσεις, μέσα από όσα έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα και από κινήσεις οι οποίες γίνονται από το οικονομικό επιτελείο, δεν ευελπιστείτε ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα από εδώ και κάτω, κύριε Κουμαντάκη? Δηλαδή, έχουν ακουστεί τα πάντα όλα, άσχετα με το τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει, το τι, ποια είναι η πραγματικότητα ενώ και ποια δεν είναι, αλλά το επικοινωνιακό, αν η αγορά είναι ψυχολογία που ποια δεν είναι,
λέω εγώ από τη δική μου την πλευρά, αλλά είναι τι έχω στην τσέπη και τι μπορώ να δώσω και να βγάλω από την τσέπη για να κινηθεί και το εμπόριο. Νομίζω ότι με αυτές τις κινήσεις που γίνονται, αυτά τα οποία διεκδικείτε, ότι είναι καιρός και να συζητηθούν, έτσι, αν δεν έχουν συζητηθεί, για να πάτε και να προχωρήσετε μπροστά. Δεν μπορεί να έχεις πάντα πάνω από το κεφάλι σου την απειλή μέχρι αύριο δεν ξέρω αν θα αντέχω ως μεσαίος μικρομεσαίος. Κοιτάξτε, το επιχείρημα, το λέει και η ίδια λέξη και περικλείει αυτήν τη λέξη, είναι ότι πρέπει να προχωράει μπροστά. Αυτή είναι η λέξη επιχείρημα. Πρέπει να είμαστε μπροστά, να κοιτάμε πάντα τα βήματα μπροστά μας. Το επιχείρημα έχει μεγάλες διακυμάνσεις και μεγάλα προβλήματα κατά τη διάρκεια της πορείας της, αλλά πρέπει πάντα να βλέπουμε μπροστά. Τώρα έχει προκύψει μια καινούργια κυβέρνηση, μια κυβέρνηση σταθερής, που οι εκλογές της έχουν προκύψει μια σταθερή κυβέρνηση. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ την οικονομία, βεβαίως. Ταυτόχρονα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε συνεχώς μέσα σε επιδοτήματα, επιδοτηματικές πολιτικές κλπ. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Περάσαμε μεγάλες κρίσεις, δόθηκαν μέσα από τις κρίσεις αυτές και ειδικά τις κρίσεις της πανδημίας βοηθήματα από την πολιτεία στην κατεύθυνση να επιβιώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η επιχειρηματικότητα, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ, βλέποντας τα δεδομένα της οικονομίας και βλέποντας ότι από εδώ και στο εξής, μετά από μεγάλες κρίσεις, τα πράγματα στην οικονομία θα γίνουν πολύ, αν θέλετε, με ένα σταθερό τρόπο που θα είναι πολύ πιο δύσκολο μέσα από επιδοματικές πολιτικές που εμείς ζητάμε και δικαίως δικαιώσαμε, γιατί έχουν περάσει δύσκολα πράγματα. Πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε μπροστά όλοι και πώς θα συνεργαστούμε με την πολιτεία και εμείς σαν επιχειρήν να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό που λέτε είναι ότι πρέπει να υπάρξει, θα χρησιμοποιήσω τρεις λέξεις και θα τις βάλω σε μια σειρά που λέει σταθερή ενίσχυση κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουν γίνει κάποια συγκεκριμένα βήματα από τον εμπορικό κόσμο? Προτάσεις εννοώ, αυτό εννοώ. Ναι. Είμαστε στην κατεύθυνση, πρέπει να μπούμε πάντα να βλέπουμε τη λέξη κατεύθυνση και ανάπτυξη. Χωρίς να αναπτύξουμε την οικονομία μας, χωρίς να προσδώσουμε μέσα από την ανάπτυξη τα οικονομικά μεγέθη μας, που αυτά διαχέονται εν συνεχεία όλα μέσα στο οικονομικό κύκλο μας και στην κοινωνία, έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Εκεί πρέπει να στοχεύουμε όλοι μας. Εκεί πρέπει να είναι η πολιτική, έτσι, της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Η πολιτική της πρέπει να είναι να αναπτύξουμε την οικονομία. Εκεί πρέπει να είναι η κατεύθυνση. Και για να αναπτύξεις την οικονομία πρέπει να δώσεις κίνητρα στην κατεύθυνση που θα δίδεις τη δυνατότητα στο επιχειρήν, έτσι, να προχωρήσει μπροστά. Μα γι' αυτό σας ρώτησα. Με ένα νέο Υπουργό Οικονομίας, εάν εσείς πάτε σε συγκεκριμένες κινήσεις, δράσεις από εδώ και κάτω. Αυτή την πολιτική και τη φιλοσοφία που σας ανέπτυξα προηγούμενα, σε αυτή θα συνεχίσουμε, στην κατεύθυνση αυτή. Και βεβαίως ήδη αυτή τη στιγμή το επιχειρήν σε όλη την Ελλάδα, έτσι, είμαστε στην κατεύθυνση αυτή με την καινούργια, αν θέλετε, αυτή του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης, έτσι, ότι πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία και να δώσουμε και το έχει εστερνιστεί αυτή η καινούργια κυβέρνηση. Βέβαια, ανεξάρτητα αν εφαρμόζει σωστές πολιτικές, σαν φιλοσοφία το έχει ασθενιστεί ότι πρέπει να δημιουργήσει πολιτικές και συνθήκες να δημιουργήσουμε ανάπτυξη στην οικονομία μας. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ, δεν το συζητάμε. Έτσι, εκεί πρέπει να είναι στόχευση, εκεί πρέπει να προχωρήσουμε. Αρκετά πια όλοι μαζί
να λέμε το ένα το άλλο. Περάσαμε δύσκολα πράγματα. Έτσι, σε από όλες τις πλευρές εφαρμόστηκαν σωστές ή λαθεμένες πολιτικές. Έτσι, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση που δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Τα μοναδικά περιθώρια είναι να προχωρήσουμε μπροστά και να δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Το συντονίζουμε, τώρα, βέβαια, το συντονίζουμε τα βήματά μας πανελλαδικά. Τι ακριβώς σημαίνει? Ναι. Τώρα όμως, ναι, λέμε αυτά πράγματα και το έχει αστεριστεί το πολιτικό σύστημα και όλοι μας ότι πρέπει να πάμε μπροστά. Βλέπουμε όμως ότι δυστυχώς ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο είναι αντίθετο έτσι, σε όλα αυτά που είπαμε, έτσι, μια μεγάλο θέμα το οποίο ο κόσμος δεν το έχει, αν θέλετε, νιώσει στο μεγαλείο του προβλήματος, έτσι, το θέμα της μεγάλης αύξησης των επιτοκίων. Έτσι, είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο πρέπει να το δούμε όλοι μας, και το επιχειρήν και η οικονομία και η κυβέρνηση και, αν θέλετε, και όλο το σύστημα, το οικονομικό σύστημα της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή θα μου δώσετε τη δυνατότητα να πω δύο πράγματα στην κατεύθυνση στο θέμα αυτό? Στο χρόνο που έχουμε, ναι, παρακαλώ, μπορείτε να το πείτε. Υπάρχουν μερικά πράγματα θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή η Τράπεζα της Ελλάδος έβγαλε ένα κείμενο στο οποίο αναφέρονται μέσα ποιοι είναι οι κίνδυνοι της ελληνικής οικονομίας. Οι κίνδυνοι της ελληνικής οικονομίας αναφέρονται σε πολλά πράγματα, θα σας φέρω δύο πράγματα μόνο. Τη σχέση που έχει σχέση το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο μεσοσταθμικά από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Αυτό, για να μπορέσει να αναπτυχθεί, πρέπει να δημιουργήσουμε επενδύσεις. Το θέμα των κόκκινων δανείων, που πραγματικά έχουν αποκλιμακωθεί μέσα από πολλούς, κάνουμε πολλές αναλύσεις, έτσι, αλλά παρακολουθούν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα και στη ρευστότητα των επιχειρήσεων και στη ρευστότητα στην οικονομία, έτσι, και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Το θέμα του κατακεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο απέχει πολύ από την Ευρώπη, αυτό για να μπορέσει σε μια οικονομία μέσα να αναπτυχθεί, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, πρέπει να πάμε σε ανάπτυξη και πολλά άλλα πράγματα. Έτσι. Αυτό θέλει ανάπτυξη. Πώς όμως θα δημιουργήσουμε ανάπτυξη, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει από την κουβέντα μια αρπαχτή, χοντρή κουβέντα, μια αρπαχτή του τραπεζικού συστήματος της Ευρώπης, έτσι, που αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι προσπαθεί να αποκλιμακώσει και να συνθρίψει τον πληθωρισμό που έχει δημιουργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και εδώ στη χώρα μας, μια χώρα που έχει χωρίς παραγωγή και χωρίς, αν θέλετε, προστιθέμενη αξία, και έχουμε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι, και προσπαθούν να το οτιθασέψουν μέσα από συνεχώς αναπτύξεις της αυτής. Αυτό δημιουργεί όχι ανάπτυξη, δημιουργεί υπανάπτυξη. Και εκεί πάμε. Και θα δημιουργήσουμε μια οικονομία που πραγματικά δεν θα μπορέσει να προχωρήσει μπροστά. Θα δημιουργήσουν τα καινούρια δάνεια νοικοκυριών, αλλά και των επιχειρήσεων, που όχι μόνο δεν θα προχωρήσουν σε ένα βήμα μπροστά, αλλά θα έχουμε μεγάλα θέματα. Και θα πω μια κουβέντα. Είναι λάθος αυτό που κάνουν. Γιατί ο πληθωρισμός αυτός δημιουργήθηκε για θέματα, αν θέλετε, ένα παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο, πόλεμο και γεωπολιτικό πόλεμο. Οι παράγοντες που τον έχουν διαμορφώσει, τον έχουν κάνει έτσι ένα σκληρό πληθωρισμό, είναι άλλοι παράγοντες και όχι το ενεργειακό. Το ενεργειακό δημιουργεί σε ένα επιπλέον πρόβλημα στον πληθωρισμό. Αυτός ο πληθωρισμός είναι πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που είναι και προσφορά και ζήτηση και πολλοί άλλων παραγόντων. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Αυτές οι πολιτικές προσπαθούν να εφαρμόσουν τις νομισματικές πολιτικές που έχουν σχέση με το πεντάγωνο που λέμε των νομισματικών πολιτικών, δεν μπορούν να εφαρμοστούν εδώ. Άρα λοιπόν είναι λάθος αυτό που κάνουν. Δημιουργούν και ήδη στην Ευρώπη έχουν αρχίσει να δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες στην Ευρώπη, υπανάπτυξης ακόμα και στην μεγάλη ατομομηχανία που λέμε της Ευρώπης, της Γερμανίας, εκεί έχουν θέματα. Εμείς εδώ θα δημιουργήσουμε τεράστια θέματα. Κύριε Κουμαντάκη, η Ομοσπονδία, μια κουβέντα. Η Ομοσπονδία συγκάλεσε όλους τους φορείς του οικονομικού κυκλώματος πριν μια εβδομάδα και έχει δημιουργηθεί
μια επιτροπή όλων των φορέων, να καθέσουμε με οικονομικούς όρους, να αναπτύξουμε και στην κυβέρνηση και να τη μεταφέρουμε ακόμα και όπου μπορούμε ότι είναι λάθος αυτό που γίνεται και ότι δεν μέσα από τέτοιες πολιτικές δημιουργούν μεγάλα θέματα στις οικονομίες. Μάλιστα. Η ΟΕΣΚ λοιπόν από τη μία εξετάζει προσεκτικά και τα επόμενα βήματα, αλλά κάνει και τις δικές της τις παρατηρήσεις πάνω σε αυτό που λέγεται οικονομικό κεφάλαιο και έτσι όπως δρομολογούνται τα πράγματα. Θα σας ρωτούσε κάποιος μέσα στα δύο λεπτά που έχουν απομείνει στο χρόνο μας, κύριε Κουμαντάκη. Το κάνω όσο πιο σύντομα γίνεται το ερώτημα. Από τη μία, τα επιτόκια. Είπατε ποιες είναι οι ανισορροπίες που προκαλούνται, οι αδικίες που προκαλούνται. Και από την άλλη, Ταμείο Ανάκαμψης, αλήθεια αυτό μπορεί να βοηθήσει τους μικρομεσαίους, το λιανικό εμπόριο, τις επενδύσεις? Κοιτάξτε, αν πραγματικά το Ταμείο Ανάκαμψης με πολιτικές σωστές και διάχυση έτσι, πραγματικά στην οικονομία, θα βοηθήσει. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, από την προηγούμενη κυβέρνηση, έχουμε διαπιστώσει ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανάκαμψης, που υποτίθεται ότι θα πάμε σε μια μεγάλη ανάπτυξη της οικονομίας κλπ., οφειλόταν σε διάφορες, αν θέλετε, που η Ευρώπη όριζε, όρους όριζε, έτσι, πράσινης, κόκκινης, κίτρινης ανάπτυξης κλπ. Κλπ. Ότι χρειαζόμαστε, αλλά χρειαζόμαστε όμως, αν θέλετε, και την μεταποίηση, χρειαζόμαστε την δημιουργία, χρειαζόμαστε να δημιουργήσουμε προσθέμενη αξία. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο κομμάτι αυτό, από ό,τι διαπιστώνουμε, θα πάνε δεξιόθεν και αριστερόθεν σε ειδικές τέτοιες μορφές μεγάλων συγκροτημάτων επιχειρήσεων και όχι στην πραγματική οικονομία, το κύτταρο της οικονομίας. Πρέπει αυτό θα το μεταφέρουμε. Έτσι, βέβαια, δεν ξέρουμε κατά πόσον μπορεί να λειτουργήσει, αλλά ήδη το επιχειρήν της Ελλάδας, ήδη στην αυτή τη καινούργια κυβέρνηση, θα μεταφερθεί με έντονο τρόπο ότι εδώ γίνεται ένα λάθος και ότι πρέπει, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε την ανάκαμψη, να βοηθήσει την ελληνική οικονομία που τη χρειάζεται, να δημιουργήσουμε προσθέμενη αξία κλπ. Κλπ. Είναι να γίνει μια διαφορετική ισορροπία στην κατεύθυνση αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ.